Πάμε στην Δυτική Κρήτη, να πάμε στο Δήμο Αποκορώνου και στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Γιάννη Αποστολάκη. Ποιος ο λόγος της σύνδεσης, ότι η γαλάζια σημαία, οι γαλάζιες σημαίες και οι παραλίες εκεί στον Αποκόρωνα, κατά κάποιο τρόπο είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μαζί τους. Και γι' αυτό το λόγο η βράβευση των ελληνικών παραλίων, με φόντο ότι μια παραλία έχει μια γαλάζια σημαία, αναμένεται να γίνει στην περιοχή. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα από το βροχερό Αποκόρωνα. Καλησπέρα από το βροχερό Ηράκλειο. Το ίδιες συνθήκες σε όλη την Κρήτη σήμερα. Λοιπόν, κάλλια αργά παρά ποτέ, δεν λένε αντιδήμαρχε. Ήρθε η βροχή, το θέμα είναι πότε ήρθε. Είναι οι τελευταίες χειμερινές μέρες, πιστεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πήγε τα καλή άνοιξη. Η βράβευση θα γίνει το Μάιο, έτσι δεν είναι? Η βράβευση θα γίνει το Μάιο. Επιλέχθηκε ο Αποκόρωνας να γίνει βράβευση για όλη την Ελλάδα. Είναι μεγάλη τιμή βέβαια για τον Αποκόρωνα να αναλαμβάνει μια τέτοια διοργάνωση. Θα γίνει σε ανοιχτό χώρο. Έχει επιλεχθεί η παραλία της Γεωργιούπολης να γίνει και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αναφορικά με την πρόοδο που έχετε κάνει στη γενικότερη φιλοσοφία που σχετίζεται με τις γαλάζιες σημαίες, πόσο ικανοποιημένος είστε και εσείς προσωπικά και η Δημοτική Άρχη? Πρέπει να σας πω ότι είμαστε ένατος Δήμος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με 13 ευρωβουλευμένες καθηγητές. Όταν αναλάβαμε είχαμε 6, να σας το καταλάβετε, έχουμε 13 τώρα και ο στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να πάμε στις 20. Αν όχι του χρόνου, από τον επόμενο να έχουμε 20 ευρωβουλευμένες καθηγητές. Από τη μία αξιοποιείτε λοιπόν τον πλούτο και το δυνατό χαρακτηριστικό που έχει η περιοχή σας ευρύτερα και από την άλλη βέβαια δουλεύετε πάρα πολύ καλά το κομμάτι εξωστρέφεια. Δημόσιες σχέσεις. Πάμε να επικοινωνήσουμε και με την υπόλοιπη Ελλάδα και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σαφώς. Οι γαλάζιες σημαίες είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Είναι η μόνη πιστοποιημένη εταιρεία που πιστοποιεί την ποιότητα των ακτών. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μάλιστα. Αναφορικά με την εικόνα που έχετε από τις προκρατήσεις μέχρι και αυτή τη στιγμή για τον Αποκόρωνα, πού βρισκόμαστε? Νομίζω ότι θα περάσουμε τα νούμερα του 19 και σε πληρότητες και σε τζίρο. Οι προκρατήσεις μέχρι τέλος Ιανουαρίου ήταν σε πολύ καλή ροή. Μετά είχε λίγο, λόγω της καλοκαιρίας στην Ευρώπη, είχε λατωθεί λίγο η ζήτηση. Τώρα τη τελευταία εβδομάδα και μετά την έκθεση του Βερολίνου λαμβάνουμε πάρα πολλές κρατήσεις καθημερινώς. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμά.